θα μας πει τώρα ο Χρήσανος Σαλτίδης. Καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε? Διάβασα το πρωί ότι στην ώρα για σπόρ ότι η ΑΕΚ έφαγε τον Γκλάτενμπεργκ και τώρα μας δεν τον έφαγε. Τι γίνεται τελικά? Έλατε. Χαμός. Έχει συμβόλαιο, λέει κι αυτός. Έχει συμβόλαιο και έχουμε πει ότι πρέπει να μιλήσουμε με ΕΠΟ και να δούμε τι θα πει και η UEFA. Σύμβουλος θα είμαι στην Αίγυπτο. Άρα βιαστήκανε μάλλον κάποιοι να πανηγυρίσουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Από ό,τι κατάλαβα. Προσπαθώ να τον κρατήσω εγώ, τον θέλω. Είναι ωραίος, είναι ωραίος. Ο Γκλάτενμπεργκ αβάζει, φέρνει κάτι περίεργους διαιτητές ώρες, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ίσως κομμάτι δεν είναι ο Γκρέι ή βάλτε όποιον άλλον ποδοσφαιριστή θέλετε. Δυστυχώς το μεγαλύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. Με τον Γκλάτενμπεργκ, τον Μπαλτάκο, τον Μαρινάκη, το όχι είναι αντιπρόεδρο στην ΕΠΟ τώρα ο Βαγγέλης. Άντε να δούμε τι θα κάνει με τον Μπαλτάκο. Όχι η ΕΠΟ, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δυστυχώς. Και δίνουν όλοι τους πάρα πολλές φορές πάρα πολλές αφορμές κατά καιρό. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει με τον αρχιδιαιτητή. Αν θα τον έχουμε και του χρόνου ή αν θα έρθει κανένα άλλο γλυκό αγόρι για να είναι αρχιδιαιτητής. Πάντως σίγουρα θα είναι ξένος από ό,τι φαίνεται έτσι, και την επόμενη σεζόν. Τέλος πάντων, ο Γκρέι λοιπόν, που λογικά θα έχει προλάβει τον Γκλάτενμπεργκ διαιτητή κάποια στιγμή, αφού είναι στα 30 προς 31 και όλα τα χρόνια παίζει στην Αγγλία, ναι, νομίζω ότι τον έχει προλάβει τον Γκλάτενμπεργκ, σίγουρα τον έχει προλάβει, γιατί δεν τον προλάβει πριν 10 χρόνια, πριν 12 χρόνια πλέον, ήταν 11 χρόνια, ήταν το παιχνίδι Άρης Αθλέτικο που σφύριξε ο κύριος Γκλάτενμπεργκ και οι συνεργάτες του τότε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι, οπότε τον έχει προλάβει. Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Οπότε τον έχει προλάβει σίγουρα ο Γκρέι ως διαιτητή στα παιχνίδια στην Premier League. Αυτή η φασαρία που περνάει είναι ο αέρας. Ο αέρας, ναι, κάτσε, γιατί έχω ανοίξει δύο ανεμιστήρες πλέον. Γιώργο, ναι, χρήσατε. Τώρα τέλεια. Τώρα τέλεια. Τώρα εντάξει, ωραία. Ναι. Έχω έναν πίσω μου και έναν πλάγια τώρα, γιατί έχει 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Στερεοφωνικούς ανεμιστήρες, ρε φίλε, μπράβο. Είναι δύο ανεμιστήρακια που αν μου τα φέρνανε στη Θεσσαλονίκη θα τους τα πετούσα στο κεφάλι, αλλά δεν είναι μόνο τα μόνα που υπάρχουν. Δηλαδή στην Ελλάδα, σε ξενοδοχείο, θα έλεγα θέλω ένα ανεμιστήρα. Δεν έχει ερκοντήσιον. Χάλα στο ερκοντήσιον. Γιατί εδώ δεν έχει. Και θα μου φέρανε αυτό εδώ το πράγμα. Θα σου στείλω φωτογραφία μετά. Ναι, στείλε. Είναι μίνι. Πιστεύω ο γιος μου δεκάχρονος. Αυτόν που έχει ο Κούζης μέσα εκεί και λέει βρήκα τέλειο ανεμιστήρα. Αυτόν τέτοιος είναι. Είναι λίγο πιο μεγάλος. Λίγο πιο μεγάλος είναι ο δικός μου. Αλλά τώρα κούτρεψα και ένα δεύτερο. Το είχαν ξεχάσει έξω από μία πόρτα. Προφανώς φύγανε. Το τσαλάκωσα κατευθείαν, το πήρα και το δεύτερο. Το ψάχνουν. Να το βρουν τώρα. Λοιπόν. Ο Γκρέι έρχεται αύριο όπως είχαμε πει, πλέον έχουμε και την ώρα άφηξης 12 και 25, ό,τι πρέπει πρωί εκεί πέρα να πάει ο Νίκος στο αεροδρόμιο. Τώρα επειδή είναι νωρίς δεν ξέρω αν θα πάνε και άλλοι συνάδελφοι, τα βράδια πάει μόνος ο Νίκος στα αεροδρόμια. Ναι. Αλλά έρχεται νωρίς, οπότε θα έχουμε Ντεσού αύριο, δεν ξέρω αν θα φέρει μαζί του και τον Νταμπό, λογικά θα το έλεγε η ΠΑΕ Άρης. Από ό,τι ξέρω θα έρθει και ο Θόδωρος Καρυπίδης στη Θεσσαλονίκη και με αφορμή και την παρουσία του Γκρέι. Τώρα αν κάνει σκασιά ο πρόεδρος και εδώ πάνω στο Σοχάου θα το δούμε. Σίγουρα πάντως από τη στιγμή που έρχεται νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο Γκρέι θα μπορέσει να περάσει εργομετρικά όλα τα σχετικά και τα λοιπά, να τελειώσει με το θέμα του συμβολέου και να τον έχουμε, γιατί όχι, από την Κυριακή εδώ πέρα πάνω, για να αποκτήσει και ένα έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον η προετοιμασία. Γιατί είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο διήμερο μας έδωσε, από χθες μάλλον μας έδωσε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η άφιξη του Ντιόπ. Μάλιστα πήγε κατευθείαν και στην προπόνηση. Στατική μεν, τακτική, τελειώματα κτλ. Αλλά συμμετείχε ο Ντιόπ και δεν αποκλείεται να πάρει και κανένα 20 λεπτάκι στο σημερινό φιλικό. Αλλά αυτό είναι μια απόφαση που θα πάρει ο Μπούργος. Το πλεονέκτημα για τον Σενεγαλέζο είναι η ισπανική του ποδοσφαιρική παιδεία αλλά και η γνώση προφανώς της γλώσσας, με αποτέλεσμα και χθες όταν ήρθε αλλά και σήμερα κάνα δεκαλεπτάκι ήτανε με τον Μπούργος, τα λέγανε, μπορούν να συνεννοούνται απευθείας. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι την δεδομένη χρονική στιγμή οι περισσότεροι των παικτών
μου κάνει εντύπωση γιατί ο Μπούργος δίνει τις οδηγίες στη γλώσσα του και επομένως οι περισσότεροι των ποδοσφαιριστών από ό,τι ενημερωθήκαμε ξέρουν τη γλώσσα. Θα μου πεις η Αργεντίνη και η σχετική είναι φυσιολογικό, αλλά και οι άλλοι ξένοι, οι Γάλλοι ας πούμε και τα λοιπά, είτε γιατί ξέρουν και ισπανικά, είτε γιατί έχουν παίξει σε χώρες που ήταν η πρώτη γλώσσα η ισπανική ή η πορτσουγκίζ που μοιάζουν αυτά μεταξύ τους, έχουν γνώση και επομένως δεν δυσκολεύεται σε αυτό το κομμάτι. Ο Μπούργος δίνει απευθείας δηλαδή τις εντολές και δεν χρειάζεται και πολλές μεταφράσεις, διότι Έλληνες έχουμε το σιαμπάνι και τους μικρούς την δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε κανένας Μαντσίνη που ξέρει τα ελληνικά, γιατί με το Μαντσίνη να ξέρεις μιλάμε ελληνικά πλέον. Κανένας Ματέο που επίσης ξέρει τα ελληνικά, κάνει το μεταφραστή στους πιτσιρικάδες. Γιατί καλή του ώρα σήμερα που ανακοινώθηκε ο Μπερτόγλου από τον Αστέρα Τρίπολης, ήταν αυτός που ήξερε καλύτερα από όλους τα ελληνικά, γιατί ήταν πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και στη Λαμία κτλ. Τελικά ο Μπερτόγλου, ο Γιώργο μου, πήγε με ένα συμβόλαιο και μικρότερο από αυτό που έπαιρνε στον Άρη μέχρι πρότινος, αλλά και μικρότερο, έτσι, και μικρότερο από αυτό που του πρότεινε ο Άρης για να ανανεώσει για τα επόμενα δύο χρόνια εδώ. Θυμίζω ότι εντάξει, όταν ένας παίκτης είναι στο πικ του, και είναι η αλήθεια ότι η προπέρσινη χρονιά του Μπερτόγλου ήταν καταπληκτική, πήγε πάρα πολύ καλά δηλαδή ο Μπερτόγλου εκείνη τη σεζόν, αλλά τώρα από τα 180-200 να πας στα 400 και μάλιστα ενώ έχεις και ένα χρόνο συμβολέου να τρέχει με 200 πέρσι δηλαδή, είναι λίγο υπερβολή η αλήθεια για το επίπεδο. Ο Μπερτόγλου, ο οποίος ήρθε στον Άρη, τον έφερε ο Καρυπίδης και όλοι λέγανε τι μεταγραφή είναι αυτή, με 80 χιλιαρικάκια. Γιώργο μου, ήθελε να πάει στα 400 το παιδί, εντάξει, πήρε τα 180, αλλά όπως λες, τριετία, σίγουρα λεφτουδάκια. Τριετία, βέβαια, είναι 25. Έτσι, σίγουρα λεφτουδάκια. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν θα το εξαντλήσει το συμβόλαιό του, γιατί πλέον είναι και μια ηλικία, αλλά για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι και στα 32, 31, 32, 33, αυτοί οι ποδοσφαιριστές όταν έχουν τριετία αντιλαμβάνεσαι ότι πάνε και κλείνουν. Ο Διόπ λοιπόν είναι από χθες εδώ μαζί μας, περιμένουμε τον Γκρέι, μένει να δούμε τι θα γίνει με το μαζικού. Νομίζω ότι σήμερα λογικά πρέπει να έχουμε εξέλιξη. Για τον Καμάτσο η πλευρά του ποδοσφαιριστή κάνει λόγο για οριστική συμφωνία με τον Άρη και οριστική συμφωνία και των δύο ομάδων, Sporting και Άρη, και αυτό που λένε είναι ότι περιμένουν το OK από τη Sporting να τελειώσει δηλαδή το διαδικαστικό κομμάτι, γιατί εδώ δεν είναι ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να υπάρξει το γραφειοκρατικό κομμάτι του δανεισμού και της οψιών αγοράς που μαθαίνω ότι είναι κοντά στο 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ η οψιόν αγοράς για τον Καμάτσο. Mm-hmm. Περιμένουν λοιπόν το OK από τη Sporting για να έρθει και αυτός ο ποδοσφαιριστής, και μάλιστα λένε ότι αυτός θα έρθει στην Αυστρία κατευθείαν. Τώρα το αν έχει εργομετρικά, ίσως επειδή είναι σε ομάδα μπορεί να πάρει η ομάδα τις εργομετρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή. Και ξεκινήθηκε κατευθείαν στην Αυστρία ή στη Θεσσαλονίκη, θα το μας το διευκρινίσουν οι άνθρωποι του Άρη. Ακούγεται έντονα ότι εκτός από τον Γκρέι, ο Καρυπίδης θέλει έναν ανάλογο ποδοσφαιριστή για δεύτερο. Χθες, δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με ότι χθες, αλλά εδώ πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι λείπουν κάποιοι παίκτες. Χθες πάντως ο Μπούργος στην τακτική του έδειξε να παίζει με 4-4-2. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν κάτι προσαρμοσμένο στις απουσίες που έχει η ομάδα, γιατί έχει αρκετές απουσίες ακόμα η ομάδα, έτσι. Ναι, μεν έχει κλείσει τους παίκτες προφορικά ή τους περιμένουμε, αλλά αυτοί οι παίκτες ακόμα δεν είναι εδώ για να συμμετέχουν. Σήμερα, ας πούμε, ο Άρης θα έχει σίγουρα ζήτημα, 100% θα έχει ζήτημα στα χαφ. Επίσης, θα πρέπει να δώσει λίγο παραπάνω χρόνο στους πιο έμπειρους, γιατί το Αμβούργο, ναι, μεν είναι Σβάιτε Λίγκα, αλλά έχασε πάλι την άνοδο στο τελευταίο λεπτό από τη Χέρτα. Είναι πρόβα τζενεράλε για το Αμβούργο το σημερινό παιχνίδι. Είναι το τελευταίο του φιλικό. Το άλλο Σάββατο παίζει πρωτάθλημα. Οι Γερμανοί δεν χαρίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Και θα πρέπει ο Άρης να είναι ανταγωνιστικός. Αν προσθέσω και τη ζέστη, προσθέσω ότι για τον Άρη είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι, προσθέσω και το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλος χάφ εκτός από τον Ντουκουρέ, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι παιχνίδι λίγο ειδικών συνθήκων για τον Άρη, και πρέπει σε αυτά
τα παιχνίδια, οι ελληνικές ομάδες ήταν προσεκτικές. Δηλαδή, ο Άρης δεν έκανε αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ, να έχει με μια πιο αδύναμη λίγο ομάδα, αλλά πήγε με μια ομάδα που είναι αρκετά δυνατή. Εδώ θέλει προσοχή όταν εσύ δεν είσαι ακόμα έτοιμος. Γιατί ο Άρης δεν είναι έτοιμος και δεν είναι έτοιμος γιατί δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές του εδώ. Αν υπήρχε ο Γκρέι, ο Ντιόπ ήταν κανονικά και όχι μία μέρα, ο Νταμπό, ο Γκογκολέζος αριστερός μπακ, έστω αυτοί οι 4-5 ποδοσφαιριστές, τότε θα μιλούσαμε υπό άλλες συνθήκες. Θέλει προσοχή, θέλει διαχείριση. Θέλει διαχείριση και για να μην πιεστούν οι ποδοσφαιριστές παραπάνω από όσο πρέπει. Δεν έχει την πολυτέλεια ο Άρης να παίξει με δύο ενδεκάδες αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πάει λογικά κάποιοι ποδοσφαιριστές και εικάζω ότι αυτό θα γίνει κυρίως με αμυντικούς. Θα πάρουν λίγο μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Θα δούμε όμως και κάποιους πιτσιρικάδες που προσπαθούν να ξεπεταχτούν, δείχνουν κάποια στοιχεία. Είναι στο ξεκίνημα βέβαια ακόμα, το έλεγα και χθες, είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά βλέπω ότι αυτά τα παιδιά έχουν σίγουρα ταλέντο. Αρκετά από αυτά έχουν και σωματικά προσόντα. Το ζήτημα είναι, Γιώργο, να δουλέψουν και πέρα από το όποιο ταλέντο και τα σωματικά προσόντα, εγώ νομίζω ότι στην Ελλάδα το κυριότερο είναι να έχουν μυαλό στο κεφάλι τους και να έχουν τη διάθεση και την όρεξη να δουλέψουν μέχρι να κερδίσουν μία θέση σε μία μεγάλη ομάδα. Είναι πολύ πιθανό αρκετά από αυτά τα παιδιά να υπογράψουν και επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη. Ήδη για 2-3, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε τα ονόματα για να μην αδικήσουμε και τους υπόλοιπους. Έχει δρομολογηθεί για 2-3 με την επιστροφή στην Ελλάδα θα υπογράψουν τριετή συμβόλαια με τον Άρη, όσοι δεν έχουν, έτσι, γιατί ο Μαραμαρίδης παραδείγματος χάρη που είναι από πέρσι έχει, ο Ασλανίδης έχει συμβόλαιο. Αξίζει λίγο να δούμε και αυτά τα παιδιά τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να προσφέρουν και αν ο Άρης μπορεί να βγάλει και κάποιο λαβράκι από αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο και να επωφεληθεί και το παιδί και ο Άρης αγωνιστικά και μετέπειτα βέβαια με μια πώληση. Άρα αν θέλεις έτσι να σου σχηματοποιήσω μια ενδεκάδα είναι εύκολο. Με τον Κουέστα κατά τα δοκάρια, τον Φαμπιάνο και τον Μπράμπετ στο κέντρο της άμυνας, τον Πίρσμαν αριστερά, τον Εμπακατά δεξιά. Όπως αντιλαμβάνεσαι στην άμυνα είμαστε μια χαρά, είναι οι βασικοί ποδοσφαιριστές. Ο Ντουκουρέ είναι ο σίγουρος και μετά το 6 είναι τα προβλήματα γιατί δεν έχουμε άλλον αμυντικό χαφ. Μάλιστα. Πιθανότατα λοιπόν να παίξει εκεί ο Ματέο Γκαρσία. Είχε παίξει και πέρσι που υπήρχε ένα παρόμοιο πρόβλημα γιατί πέρσι στην προετοιμασία ναι μεν τους είχε τους χαφ αλλά ο Σάσα ήταν από κορονοϊό, ο Τζέκο ήταν τραυματίας, ο Ματίγια ήταν τραυματίας, οπότε πάλι μπήκαμε με μικρούς και τα λοιπά και έπαιξε ο Ματέο με τον Ερυθρό Αστέρα θυμάμαι και χάσει και πέναντι αν θυμάμαι καλά με τον Ερυθρό Αστέρα ο Ματέο Γκαρσία. Στα εξτρέμ υπάρχουν επιλογές, υπάρχει η Τούρμπε, υπάρχει ο Μαντσίνι. Υπάρχει και ο Χαϊροβίτς που τον έχουμε ακόμα εδώ και υπάρχουν και οι πιτσιρικάδες, υπάρχει και ο Σγουρός ενδεχομένως, το δούμε λίγο στα χαφ, τον μικρό, το Χατζιωάννου που είναι εξτρέμ επίσης. Οι άλλοι δύο μικροί είναι στόπερ, ο Τανούλης και ο Ασλανίδης και έχουμε και έναν επιθετικό, τον βαφτίσουμε σεντερφόρ τον Πάλμα μέχρι να έρθει ο Γκρέι. Νομίζω ότι αυτός θα μπει στην κορυφή της επίθεσης μέχρι να έρθει ο Γκρέι και επαναλαμβάνω αυτή τη φημολογία που υπάρχει ότι ο Άρης πάει να πάρει παίχτη με πάλι από το πάνω ράφι και για δεύτερο γιατί ακριβώς ο Μπούργος δείχνει να προτιμά το 4-4-2. Ξαναλέω, αυτό μπορεί να είναι μια προσαρμογή στο τι υλικό έχω εδώ σήμερα που μιλάμε, έτσι, στην Αυστρία. Και μετά να το αλλάξω. Αλλά σήμερα που μιλάμε, δείχνει μια προτίμηση σε αυτό το σύστημα. Αν λοιπόν πας σε αυτό το σύστημα, τότε ενδεχομένως να γίνει και μια δεύτερη υπέρβαση πέρα από τον Gray. Και μου το δείχνει γενικότερα αυτό ο Άρης ότι πάει προς αυτή την κατεύθυνση γιατί δεν έχει πάρει και κάποιο δεκάρι, Γιώργο, που ας πούμε στο στυλ του Μπερτόγλιο θέλω να πω, έτσι, ναι. Για να παίζει 4-2-3-1. Αλλά εντάξει, στην προετοιμασία είμαστε, θα δοκιμάσει ο προπονητής πράγματα. Ο Μπούργος μας έδειξε και πέρσι, εδώ ήρθε από τη Μαδρίτη και ήταν σε 13 μάτς και άλλαξε 4-5 φορές το σύστημα και με 3 έπαιξε και με 4-4-2 έπαιξε και 4-2-3-1 έπαιξε και 4-3-3 έπαιξε, όλα, πόσο όλα. Μάλλον τώρα που είναι δική του η ομάδα με δικούς του παίκτες γιατί φέρνει παίκτες ο ίδιος σε συνεργασία, ενώ όταν λέω φέρνει παίκτες ο ίδιος ενώ ότι λέει στον Καρυπή θέλω αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά, θέλω να είναι τα χαρακτηριστικά που έχει ο Γκρέι ως σέντερφορ, φέρουμε ένα ποδοσφαιριστή. Ο Βέλιος έμεινε ελεύθερος από τη Λαμία. Ναι, εντάξει, οκ, okay. Μπορεί να τον πάρει ο Ατρόμητος και ο Βίντρα και ο Νίκα Νινούα. Ο Βίντρα τι να τον κάνουμε, 42 είναι. Ο Νινούα δεν επέστρεψε στον ΠΑΟΚ.
Δεν ξέρω. Του άφησε ελεύθερο σήμερα είναι ο Άγχελ, ο Βίντρα, ο Αραμπούλη. Ωραίος ο Αραμπούλη. Που βάζει το ανάποδο ψαλίδι εννοείς. Ο Βέλιος, ο Αραούχο, ναι. Ο Τιρόνε, ο Μπανκουρά και ο Νινουά. Είμαστε. Διαζύγιο. Ο Μπανκουρά έρθει το Γενάρη. Ο Νινουά ανήκει στον ΠΑΟΚ. Δανεικός ήταν στην Λαμία. Έχω πάρει σε λεπίδι που περιμένει. Αν πάρει, θες να ρωτήσεις κάτι τον Χρήσανδο. Βέβαια, ρε Χρήσανδε, καλησπέρα καταρχήν. Εκεί στο Σεχάου που είστε. Τι γίνεται, ρε Πάρη. Λέει ο Νίκος. Ποιο Σεχάου, ρε παιδιά. Όταν υπάρχει όμικρο με διαλυτικά είναι Σεχάου, αλλάξε το. Είναι δυνατόν. Μη που λέτε τρέλα στο είναι δυνατόν. Εμείς θα το λέμε σοχάου. Και επίσης Χρήσανδε, πες μου γιατί δίνουνε το Αμβούργο ένα 47. Τόσες αλλαγές θα κάνει ο Πούργος. Εγώ θα δώσω πρώτα σκι 2 να μην χάσει ο Άρης στο πρώτο το φιλικό. Πες μου γιατί το δίνουνε ένα 47 το Αμβούργο. Ομάδα Β Γερμανία, πες μου. Το περιέγραφα τώρα στο Β Γερμανίας όμως, φίλε, έχασε την άνοδο τελευταία αγωνιστική, τελευταίο λεπτό. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια Χρήσανδε, αυτοκτονεί συνέχεια. Ακριβώς. Ιδανικός αυτόχειρας είναι το Αμβούργο. Γιατί. Σαν να μην θέλει να ανέβει ποτέ. Θα σου πω γιατί το δίνει. Γιατί το Αμβούργο παίζει τελευταίο φιλικό και αρχίζει πρωτάθλημα. Το άλλο ναι. Σαββατοκυριακό. Ενώ ο Άρης ναι. παίζει πρώτο φιλικό. Το Αμβούργο Φωστά. Είναι πλήρης. Θα ναι. βάλει 11, 12, 18, 20 παίκτες. Ο Άρης έχει ουσίες. Ναι. Γι' αυτό. Όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω ότι ο Άρης δεν θα χάσει σήμερα σε αυτό το φιλικό. Όπα. Μπράβο, Άρη. Έτσι, το 2.65 είναι άκρος δελεαστικό στη διπλή ευκαιρία, να ξέρει. Πόσο, πόσο? Άκου ένα 47 το Αμβούργο. Με τον Άρη παίζεις. Αμβούργο. Έτσι. Όχι Αμβούργο. Με τον Άρη παίζεις. Όχι Αμβούργο. Χάμπουργκερ. Έτσι. Χάμπουργκερ είναι δυνατόν. Θα σε κάνει ο Άρης. Είναι δυνατόν. Έτσι. Ένα 47 το Αμβούργο. Πού πάτε. Κατάλαβα. Έτσι. 2-0 το ημίχρονο. Ωραία. Θα δούμε. Θα σε πάρω κατευθείαν. Θα στείλω μηνυματάκια αν είναι 2-0 το ημίχρονο. Ποιο θα βάλει γκολ από τον Άρη πάρει. Άρα η πρότασή σου πάρει τη ημέρα είναι τι, Χ2 Άρης αυτό το φιλικό στις 6.30. Χ2. Αμβούργο Άρης είναι. Αμβούργο Άρης Χ2. Έτσι το βλέπω στις στοιχηματικές. Δίνουν σχηπεδούχο το Αμβούργο. Έτσι από αυτή την άποψη και μόνο. Σκόρερ λέει ο Χρήσανδος. Ποιον σκόρερ. Σκόρερ εντάξει. Ο Πάλμα. Εξάλλου μπορεί να λήξει 0-0 και χωρίς σκόρερ, έτσι. Μαντσίνη, η Τούρμπε, θα δούμε τώρα. Ντάξει. Το μόνο ζήτημα μας, παιδιά, είναι ότι δεν έχει ρεύμα εκεί που θα είμαστε. Αυτό είναι ένα θέμα. Και τι έγινε, ρε Χρήσανδε, γι' αυτό υπάρχουν τα power bank. Ναι, ναι, για τους υπολογιστές, τα power bank για τους υπολογιστές, λίγο δύσκολο. Δουλεύει και εκεί, μη στεναχωριέστε. Θα τη βρούμε την άκρη. Καλά, τέτοιος επιχειρηματίας που είσαι δεν έχεις, ένα iPad. Πού είσαι ακόμα στο σαν εμάς στους κοινούς νητούς με το λαπτοπάκι να ανοίξει η οθόνη για να φορτώσει. Είναι, πώς το λένε, ο Πάρης είναι σε μεγάλη ημέρα σήμερα. Είναι φορμαρισμένος. Μόνο που είδα ότι επιτέλους οι ελληνικές ομάδες ασχολούνται και άλλο με τους αυστριακούς ποδοσφαιριστές μετά τους δύο που είδαν να έρχονται στον ΠΑΟΚ. Τώρα και ο Παναθηναϊκός που φαίνεται να ασχολείται με τον Αλεσάντρο Σεφ, τον διεθνή Αυστριακό. Εντάξει, ανοίγει λίγο η όρεξή μου. Έστω και λίγο πριν σας πω καλό μήνα στο ξεκίνημα του Ιούλη. Το Μουρκ τον τρώει ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνει το Μουρκ. Τον τρώει. Και ο Άρης έφαγε το Σάκητς. Είδατε. Είδατε, είναι δυνατόν. Το Σάκητς πάντως. Εγώ τον ήθελα το Σάκητς. Το Σβάμπε από εδώ το είδαν, ήθελα να το φάνε. Τελικά είδαν ότι δεν βγαίνουν λίγο τα γράμματα, τον κράτησαν. Μόλις μπήκε Σφινόπουλος ο Ιβάν με Νίκο Κολομπούρδα, σου λέει κάτσε να τον κρατήσουμε. Κάτσε να τον κρατήσουμε το Σβάμπε. Θα πήγαινε εκεί στο πράσινο. Γιατί να μην είναι κοντά μας εδώ πέρα, να μιλάμε λίγο από Deutsch. Βέβαια. Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πήγε 2-1, σας ευχαριστώ και τους δύο. Σας χαιρετώ. Χρήσατε καλή επιτυχία στον Άρη. Καλή προετοιμασία. Καλό μήνα. Γεια, καλό μήνα. Είστε καλά. Γεια, καλό μήνα.